Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τον αρμόδιο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη να δηλώνει σε αυστηρό τόνο από τις Βρυξέλλες ότι το σύνθημα της ελληνικής Προεδρίας θα είναι η νόμιμη μέσοδη. Την κρίσιμη συγκυρία ανάληψης της Προεδρίας του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής από την Ελλάδα υπογράμμισε στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης την ώρα που το διεθνές περιβάλλον διαρκώς επιβαρύνεται με νέες κρίσεις. Απέναντι στις δυνάμεις των άκρων, πρεσβεύουμε μια πολιτική λύσεων, ευρωπαϊκών λύσεων, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αξίες και στο ευρωπαϊκό κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. So what we need is strong leadership and Greece is now a country with a very strong leadership. We need a clear vision. Also the minister and his team have given us some guidelines. Η διασφάλιση νόμιμων εναλλακτικών οδών μετανάστευσης θα αποτελέσει το σύνθημα της ελληνικής προεδρίας, υποστήριξε ο Έλληνας Υπουργός. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην παράνομη διακίνηση, σε συνεργασία τόσο με τις ευρωπαϊκές χώρες, όσο και με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης αυτών των ροών και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε νόμιμες οδούς, εναλλακτικές οδούς νόμιμης μετανάστευσης, λελογισμένους, σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ελλάδα παρέλαβε την Προεδρία του Διεθνούς Κέντρου Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής από την Τουρκία.